Άρης και Ατρόμητος κοντραχτυπιούνται σήμερα στις 7 και μετά το 0-0 στο Κλεάθης Βικελίδης του πρώτου αγώνα έχουν αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και η πρόκριση για το τρίτο εισιτήριο των ημιτελικών. Οι Θεσσαλονικείς κατά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας γνώρισαν την αποθέωση από μερίδα οπαδό τους, με τους κεντρώμαους φιλάθλους να έχουν μία απέτηση. Οι κυτρινόμαυροι ταξίδεψαν στην Αθήνα χωρίς τον Μπράουνι Ντέγε, ενώ ο Μίκαελ Ένινγκ θα έχει στη διάθεσή του τον Ντανιέλ Ματσίνι. Πιστεύω ότι το θετικό για μας είναι ότι δεν δεχτήκαμε γκολ. Από εκεί και πέρα πιστεύω όλο το θέμα είναι θέμα προπονητή. Ο προπονητής θα μας δώσει την κατεύθυνση πώς θα αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι. Πάντως είναι πολύ θετικό για μας κάτι το οποίο δεν δεχτήκαμε γκολ. Όπως ο Λαδίκο κάτω από τα δοκάρια των Θεσσαλονικών θα κάτσει ο Κοέστα με τον Κόχουτ αριστερά και τον Ρόζ δεξιά στα άκρα της άμυνας. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμα θα συνθέσουν Βέλθ και Δελζίσης, ενώ στη μεσαία γραμμή θα αγωνιστούν Σάσα, Ματίγια και Γκάμα. Στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστεί ο Ντιγκινί και ο Φετφατζίδης δεξιά, Λάρσον αριστερά στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ατρόμητος αγωνιστεί με τον Μέγερη κάτω από τα δοκάρια, Ρισβάνης και Γούντο στο κέντρο της άμυνας, αριστερό Κατράνης, δεξιά ο Κυβρακίδης. Στο αμυντικό χαφ θα αγωνιστεί ο Ανδρούτσος, Χαρίς και Μπούλασιτς θα είναι μπροστά του, ενώ ο Μανούσος, Ιντεβιώτης, Γιακουμάκης, Ένση Κουλού θα βρίσκονται δεξιά και αριστερά της επίθεσης. Στην κορυφή θα βρίσκεται ο Βέλιος. Έχουμε ένα μικρό αβαντάζ γιατί μέσα στην έδρα του φέραμε το 0-0, αλλά ο Άρης, όπως είπα πριν, είναι μια μεγάλη ομάδα και μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε έδρα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο σοβαροί γίνεται και έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Το θέλουμε και οι δύο. Και εννοείται πάμε για να κερδίσουμε. Για τους περιστεριώτες εκτός από σελίδες έμειναν ο Γκάλο και το ΕΠΟ που ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας και ατομικό, ο Καχίλα που ταλαιπωρείται από ίωση και ο Ούρμπιδες που ζήτησε άδεια λόγω ασθένειας του μικρότερου γιού του που νοσηλεύεται στο ιατρικό Αθηνών και έπρεπε να είναι μαζί με την οικογένειά του.